Καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση αφιέρωμα στον ποιητή Νικηφόρο Βρετάκο με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Το 2012 καθιερώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου ως έτος Βρετάκου. Την ιδέα για την πραγματοποίηση της σημερινής μας εκδήλωσης την είχαμε από την περσινή σχολική χρονιά και εντάσσεται στα πλαίσια των εκπαιδευτικών σχολικών προγραμμάτων. Στο δικό μας εμπλέξαμε και μαθητές και εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων, καθώς και το τοπικό παράρτημα παρουσία σας, και ελπίζουμε να ζεσταθούμε τούτη εδώ την κρύα νύχτα με τους στίχους σε απαγγελία και μελοποιημένους του μεγάλου Λάκωνα ποιητή. Στην σημερινή εκδήλωση δεν θα πω τίποτα για την εκδήλωση. Θέλω να σας πω μόνο ότι όπως και πέρσι και φέτος στο σχολείο τρέχουν πολλά προγράμματα πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας κτλ. Πέρσι είχαμε 10 τέτοια προγράμματα, φέτος έχουμε 9. Κάναμε μια απόπειρα πέρσι να δείξουμε τη δουλειά που κάνουμε, συνάδελφοι με τα παιδιά στο κοινό του Αμιντέου, τη συνεχίζουμε και φέτος. Αυτή είναι η πρώτη, μια από τις πρώτες εκδηλώσεις, πρώτη εκδήλωση που κάνουμε με βάση τα παρουσίαση προγράμματος. Θα ακολουθήσουν και άλλα. Ελπίζουμε να σας εκπλήξουμε θετικά. Θέλω να συγχαρώ τους συναδέλφους που έχουν το πρόγραμμα αυτό, τον κύριο Βαλιάγα και την κυρία Σεμπίνη. Να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές αυτής της εκδήλωσης, θα τους ακούσετε. Και βεβαίως να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα παιδιά, τα οποία θα έχουν και το χειροκρότημα. Για στη σημερινή, στο σημερινό αφιέρωμα για τον Έλληνα ποιητή, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια σύγκραξη του Αμιντέου με τα άλλα το Δυτικό Γυμνάσιο με σκοπό την ανάδειξη αυτής της μουσικής ποιητικής σχεδίου, μια μουσικοποιητική βραδιά, και θα ήθελα να πω ότι πέρα από το αφιέρωμα στον συγκεκριμένο ποιητή να δούμε λίγο και τους εκπαιδευτικούς σκοπούς αυτής της εκδήλωσης. Ο σκοπός είναι εδώ να αναδειχθούν οι προσπάθειες των μαθητών μέσα από τα σχολικά προγράμματα. Τα λόγια περιτεύουν, θα θέλαμε όσο γίνεται λίγες κουβέντες και να δούμε τους πραγματικούς πρωταγωνιστές που είναι οι ίδιοι μαθητές. Καλή επιτυχία στην... Φιλολόγο, Δόμου Φλόρινας, χαιρετίζουμε την ωραία πρωτοβουλία των συναδέλφων καθηγητών, συγχαίρουμε τους διοργανωτές. Η τέχνη και ο πολιτισμός μας γενικότερα είναι το μεγάλο μας όπλο στους καλεμπούς και χώρο Βρετάκο, είχα τη τύχη να τον γνωρίσω προσωπικά πριν φύγει από τη ζωή. Εύχομαι καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση. Είμαι άνθρωπο και το βαθύτερο χρέος που με πάνε σε γη. Έτσι, τα περιθώρια του προοδευτικού στην ποιήση ευρύνονται αφάνταστα και καταξιώνεται η δημιουργός του όχθος του ποιητή, προβάλλοντας ανθρωπιστικές ευρώμες του. Η νέα μας ποιήση προσπαθεί να προσανατολιστεί στα καινούργια της προπομένου, να βρει τη δική της φωνή που θα διεξοικειώσει με το ψυχικό του δουλεύει τις ποιητικές του ιδέες και τις εκφράσει με προσωπικά σύμβολα που αποτελούν τους άξονες στήριξης του έργου του. Το πρώτο σύμβολο που προβάλλει από την ποιήσή του είναι μια οικουμενική δόνηση με κάποιο βιβλικό φιλοσοφικό αρχείο ιδεολογικών καταβολών στην ποιήση του Βρετάκου. Απευθύνεται προς ένα συγκεκριμένο στόχο, τον άνθρωπο, και μέσω αυτής θέλει να πετύχει την ηθική του τελείωση. Τίποτε δεν χαρακτηρίζει το αδιέξοδο της αγάπης στον Βρετάκο όσο ο πρόλογος του στο γράμμα, στον Οπενχάιμερ. Το ποίημα που σημαδεύει την πιο γενναία στροφή του προς τη θέα του αγωνιστικού ανθρωπολογικού της πατρίδας μου να στέκονται μες στη σιωπή σαν ένα σάλι της φωνή μου. Έρχομαι, πως να τους φώναξα έρχομαι. Να, που να είναι τις ταπεινές τους κουμαριές, βρήκα μέσα στα μάτια σου. Βρήκα μέσα στα μάτια σου τις νύχτες να κυλάνε. Πιο πάνω τα πέφκα, άναυδα, μέσα στον πανικό του φωτός, παλεύει, παλεύουμε. Θεέ μου, λοιπόν, τι σου κάνουμε και μας βασανίζεις χαρά. Το σώμα μου αλάθρυνε, έγινε φως, ώστε και... Προσφέρει στον άνθρωπο τη δεύτερη ευκαιρία, τη διέξοδο από τη στενοχώρια της ιστορίας. Καταβυθίζεται στις πηγές της έκστασης και δίνει στην ψυχή τη ζεστή, την παλιόμενη προοπτική του σώματος. Ο ποιητής, με αναφορά και προέλευση το τοπίο της Πλούμητσας, αφορά και αγκαλιάζει τον κόσμο σε όλη την περιοχή. Όσες πράγματι επόθη να δίδαξε η εμπειρία. Ο δημιουργός αποζητά την καθιέρωση ενός ανθρώπου ικανού να αγωνίζεται σταθερά για τις ίδιες αξίες.
Δίχως τούτη η στάση του να διακόπτεται από την επικράτηση μιας πρόσκλητος, απαιτεί την επιστροφή στα ενδότερα. Ήδη στις επιταγές μιας παράδοσης, όπου όλα είχαν περιγραφεί και είχαν εξηγηθεί. Η ελληνικότητα συνιστά τη μόνη ατομικότητα. Απέναντι στην κρίση των αξιών και των θεωριών, ο Βρετάκος γυρεύει να επανορθώσει και να συμβάλλει αποφασιστικά έτσι στην παλινόρθωση ενός τρομαγμένου και συντετριμένου ανθρώπου. Συστήνω τώρα μάσου πάνω σε όλους τους λόγους να σου πισάει το φόρεμα η Δύση με 2 τριαντάφυλλα, να γέρνει ο ίδιος αντίκρισου και να μην βασιλεύει. Μαζεύουμε το σπασμένο χέρι μου, ό,τι έμεινε από τον ήλιο, να σου το στείλω να ντυθείς. Έμαθα πως κρυώνεις την πράσινη σου φορεσιά, να τη φορέσεις τη λαβή. Πως έγινε σε ένα τριαντάφυλλο κόκκινο, φρέσκο σαν άκουπο, σαν άκουπο. Σε είχα στο χέρι μου τάχα και πήγαινα, πήγαινα. Σε είχα στο χέρι μου τάχα και πήγαινα, πήγαινα. Και πέρασα κι άφησα δεξιά το ταΐγετο. Thank you.
Ευχαριστήσουμε και ιδιαίτερα το Δήμο Αμιντέου για την παραχώρηση της αίθουσας, το Διευθυντή του Σχολείου μας για την ανεκτικότητά του για τη μικρή παραβίαση του σχολικού προγράμματος, τις δύο συναδέλφισες καθηγήτριες, την Αναστασία Μπιτσόλα του Γενικού Λυκείου Αμιντέου και την Αθανασία Παναγιωτίδου του Πρώτου ΕΠΑΛ Αμιντέου για την φιλολογική ματιά τους πάνω στο έργο του ποιητή, τους μουσικούς Νίκο Γεωργίου του Περιφερειακού Οδείου και Αλέξανδρο Πλέσιο του Μουσικού Σχολείου Αμιντέου, την Γαλήνη Τσινταβή του Γενικού Λυκείου Αμιντέου και την κόρη μου Ελένη Βαλιάγα του Μουσικού Σχολείου Αμιντέου, που χωρίς τη συμμετοχή του θα ήταν αδύνατο το μυαλό μας, και τη μαθήτρια Κριτσοτάκη Θεοδότα του Γενικού Λυκείου Αμιντέου, που συμμετείχαν ολόκληρα στη σημερινή μας εκδήλωση. Τον Ιωάννη Χριστίδη για την ευγενή παραχώρηση της συλλεκτικής μπλούζας της 67ης Ορειβατικής Συγκέντρωσης των Ταΐγετων. Τέλος, τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Σπάρτης για την παραχώρηση του αρχαιακού και άλλου υλικού. Και όλους εσάς που είσαστε σήμερα μαζί μας, ελπίζουμε να ζεστάνουμε τις καρδιές σας με τους στίχους του ποιητή, όπως είπε προηγούμενα η Τάνια. Ευχόμαστε σε όλους σας καλό βράδυ και καλές γιορτές. Σας ευχαριστούμε όλους σας.